Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε θα πηδήξουμε, μια μέρα θα πηδήξουμε, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, χθες είπα ότι ήταν 25 Μαΐου, λάθος έκανα, μετά το είδα, ήταν 26, άρα σήμερα πάμε 27 Μαΐου. Σήμερα λοιπόν, απόψε είναι Δευτέρα 27 Μαΐου του 2024. Πλησιάζει η αποφάση μέρα της άλωσης της πόλης. Επειδή έχω και μία παρουσίαση την επόμενη εβδομάδα για το θέμα, όταν έρθει η στιγμή, μάλλον αύριο, θα κάνουμε μία αναφορά που θα είναι και διδακτική, γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο να διαβάζει κανείς την ιστορία αν δεν διδάσκεται από αυτήν. Ή τέλος πάντων, είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος, γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι, για να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε την ιστορία. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους για την ανταπόκριση στις δικές μου εκκλήσεις. Οι εκκλήσεις γίνονται από μένα, αλλά γίνονται εξ ονόματος της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο και των ανθρώπων που συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, που συμμετέχουν στις εκλογές. Πραγματικά, τι να πω τώρα. Τι να πω, γιατί μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ότι υπερβάλλω. Από όλες τις γωνιές της Ελλάδας και του πλανήτη, είτε τηλεφωνούν, είτε ζητούν ψηφοδέλτια, είτε έρχονται εδώ, από όλες τις γωνιές της Ελλάδας και του πλανήτη. Σας ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να δείξουμε τη δύναμή μας. Ναι. Ούτε χρειάζεται να παρακαλάμε τα λεγόμενα μεγάλα κανάλια ή τα κανάλια με την υψηλή τηλεθέαση, τα πανελλήνιας εμβέλειας, ούτε πρόκειται να γίνει στο πλαίσιο συμβιβασμού με κανένα κέντρο περίεργο και να μας βλέπετε συνέχεια εκεί. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εγώ πιστεύω στη δύναμη των πολιτών. Οι πολίτες λοιπόν μπορούν να επιχειρηματολογήσουν, αν έχουν πιστεί οι ίδιοι, να πείσουν και τον διπλανό τους και τον δίπλα τους. Χρόνο έχουμε. Έχουμε πόσες μέρες, 12. Έχουμε χρόνο, αρκεί να τον αξιοποιήσουμε σωστά. Οπότε προχωράμε. Ήδη έχουν αποσταλεί σε εκατοντάδες φίλους, εκατοντάδες, πολύ πάνω από 400. Μπορεί να έχουν αγγίξει και τους 500 που έχουν πάρει τους φακέλους σε όλη την Ελλάδα. Έχουν έρθει και εκατοντάδες από το βιβλιοπωλείο και πήραν. Θα συμμιλήσω τώρα με τα παιδιά να δούμε, να απευθύνουμε έκκληση για εκλογικούς αντιπροσώπους, δηλαδή όσοι θέλουν να παραστούν, να γίνουν εκλογικοί αντιπρόσωποι, να παραστούν στα εκλογικά κέντρα της γειτονιάς τους, για να δούμε πώς θα πάει και η καταμέτρηση, γιατί από ό,τι ξέρω και εκεί γίνονται πολλές λαθροχειρίες. Η δικαστική αντιπρόσωπος, ο ή δικαστική αντιπρόσωπος, η άντρα ή γυναίκα, πολλές φορές δεν έχει την εποπτεία και οι παλιές καραβάνες οι κομματικοί κάνουν τα δικά τους κόλπα και στη σταυροδοσία αλλά και στα ψηφοδέλτια. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για το συμμετέχω. Προχωράμε λίγες μέρες να εκμεταλλευτούμε το χρόνο. Είναι αρκετός για να γίνει το θαύμα. Και φυσικά δεν τελειώνει στις 9 το μηνός η ιστορία αυτή. Τότε αρχίζει. Έχουμε δρόμο. Ο κύριος Βουτριάς, στρατηγός από τη Σχολή Ευελπίδων, τον οποίο το γνωρίζω, μου στείλε ένα μήνυμα. Αγαπητέ Σάβα, καλησπέρα. Στη χθεσινή εκπομπή, τώρα το πήρα το μήνυμα, ήταν της 23ης Μαΐου, σχετικά με το Σκοπιανό αναφέρθηκε. Εάν η Ελλάδα καταγγείλει τη Συμφωνία των Πρεσπών, διότι παραβιάζεται από τους Σκοπιανούς, τα Σκόπια θα εξακολουθούσαν να είναι μέλος του ΝΑΤΟ και θα μείνει σχετικά με το όνομα σκέτο Μακεδονία, όπως την είχαν αναγνωρίσει στο παρελθόν. Για το θέμα αυτό, σε εκπομπή του κυρίου Σαχίνη με τον κύριο Μάζη, παρεμβαίνουν ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Μεταξύ άλλων, είπε: πρώτον, τα μέρη, Ελλάδα-Σκόπια, έχουν δικαίωμα βάσει του άρθρου 60 της Συνθήκης της Βιέννης περί συνθήκων να καταγγείλουν ή να αποχωρήσουν μονομερώς από τη συμφωνία που έχουν υπογράψει όταν κάποιο από τα μέρη, εν προκειμένου τα Σκόπια, παραβιάζει κάποιον από τους βασικούς όρους υπογραφής της συμφωνίας. Βασικός είναι εκείνος ο όρος ή οι όροι που προέκυψε η ανάγκη να υπάρξει συμφωνία. Άρα το όνομα είναι βασικός όρος, αν το παραβιάσει αποσύρεις από τη συμφωνία.
Δεύτερον, τα οποιαδήποτε αποτελέσματα έχουν επέλθει εν προκειμένου η είσοδος στο ΝΑΤΟ με το όνομα Βόρεια Μακεδονία, λόγω αυτής της ίδιας συμφωνίας που υπεγράφει, πάβουν να ισχύουν. Διότι δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να ανεχθεί την παραβίαση από ένα κράτος μέλος, τα Σκόπια, της συμφωνίας που αποτέλεσε την απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ με το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Τρίτον, σχετικά με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, το status quo ante, δηλαδή της αναγνώρισης των Σκοπίων ως Μακεδονία, έχει σταματήσει να ισχύει από τη στιγμή που επήλθε συμφωνία με την Ελλάδα και μετονομάστηκε σε Βόρεια Μακεδονία. Οπότε επανέρχεται στο πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα ήθελα το σχόλιο σου, ο προβληματισμός και η παρέμβαση είναι στο πλαίσιο αναζήτησης της αλήθειας. Θα αναφέρω τι είπε στη χθεσινή εκπομπή στο Γεωπολιτικά ο κύριος Αϊφαντής. Όταν μπήκαν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, η Φιλανδία ήταν προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ήταν μέρος του ΝΑΤΟ. Αλλά φαίνεται το μαγείρευε. Και δεν είχε εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία. Φαίνεται το μαγείρευαν. Τότε λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών της Φιλανδίας, εις επίκον όλων των πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προεδρεύουσα χώρα η Φιλανδία, συνεχάρει τον Έλληνα πρέσβη, τον κύριο Αϊφαντή, γιατί για αυτή την επιτυχία να υπογραφεί η συμφωνία και να γίνει η Μακεδονία μέλος του ΝΑΤΟ. Μάλιστα είπε, την ανέφερε στο λογίδριο που έβγαλε 17 φορές τη λέξη Μακεδονία, δεν ξέρω αν το είπε καθ' υπερβολή, και προφανώς με οργήλο ύφος ο κύριος Αϊφαντής τον διέκοψε και τον έβαλε στη θέση του. Ξέρετε τι του είπε εις επίκον όλων? Ακούστε, δεν θέλω, αντιλαμβάνομαι την οργή σας, αλλά δεν μπορώ να, αυτό δεν μπορεί να μου αλλάξει τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι ότι ασχέτως το τι έχει υπογραφεί θα επικρατήσει το σκέτο Μακεδονία. Εγώ δεν είμαι Παυλόπουλος ή διεθνολόγος να καθίσω και να πω τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη μέρα. Πιθανόν αυτά που ανέφερε ο κύριος Βουτριάς, ο στρατηγός, να είναι έτσι. Η άποψή μου είναι, ταυτίζεται με την άποψη του Φινλανδού. Τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε η Ελλάδα, όταν δεχόταν πιέσεις, η Ελλάδα δεν ήταν η επισπεύδουσα πλευρά. Η επισπεύδουσα πλευρά ήταν τα Σκόπια και όσοι τη στήριζαν. Η Ελλάδα έπρεπε να τα στυλώσει πάση θυσία, να επικαλεστεί εθνικό συμφέρον, να παρουσιάσει ιστορικά στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, που δεν μας επιτρέπουν να υπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία, και εξ όσων γνωρίζω, όταν επικαλείς σε εθνικά συμφέροντα και στηρίζεις την επίκληση και τον ισχυρισμό σου σε αξιόπιστα στοιχεία, κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να σε πιέσει. Άρα το λάθος έγινε τότε και το έχω ξαναπεί. Η μοναδική περίπτωση για να διορθωθεί είναι η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα και στα Σκόπια να εργαστούν, για παράδειγμα, ένα βιβλίο στη σκοπιανή γλώσσα με ντοκουμέντα, τέλος πάντων με πραγματικά στοιχεία, να μην χρησιμοποιώ ξένες λέξεις, με πραγματικά ιστορικά στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, όχι ελληνικών πηγών, ξένες εγκυκλοπαίδες, ξένοι ιστορικοί, να τυπωθεί στη γλώσσα των Σκοπιανών και να μοιραστεί σε δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες. Ό,τι και να έχουν βάλει στο μυαλό τους, ό,τι και να τους έχει φυτευτεί στο μυαλό τους, εάν τους βάλουμε την αμφιβολία, θα είναι το πρώτο βήμα. Ο μοναδικός τρόπος, η μοναδική περίπτωση λοιπόν να αλλάξει αυτή η ιστορία είναι να δείξουμε, να αποδείξουμε και να λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να δημιουργηθεί στο εσωτερικό των Σκοπίων ένα κίνημα ιστορικής υπεράσπισης της ιστορικής αλήθειας. Και η ιστορική αλήθεια δεν είναι το ψέμα που υπερασπίζεται, η ιστορική αλήθεια είναι μια, ούτε ελληνική ούτε σκοπιανή, αυτήν. Και θεωρώ, που εδώ θα υπάρχουν ίσως και άλλες απόψεις, ότι
Κάποιος το έγραψε. Γιατί δεν συνεργαζόμαστε με τη Βουλγαρία στο θέμα των Σκοπίων? Κάποιοι θα μας πούνε ότι θέλουν να κάνουν τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτά πιστεύω ότι αυτά τελείωσαν. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να πει τι θα γίνει στο απότερο μέλλον, αλλά στο προβλεπτό μέλλον αυτά κατά την άποψή μου τελείωσαν. Ακόμα και να χαρακτηριστούν, να βρουν, να δουν το φως του αληθινό οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι, και να πούν είμαστε Βούλγαροι, όπως λένε και οι Αλβανοί ότι είμαστε Αλβανοί, Αλβανοί Μακεδόνες, τρέχα γύρευε. Αυτό καταφέραμε. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται να έχουμε επέκταση της Βουλγαρίας στα Σκόπια. Τα Σκόπια θα συνεχίζουν να υπάρχουν ως κράτος, αυτό το ιδρυτικό πράγμα όπως είναι. Στόχος λοιπόν είναι οι άνθρωποι αυτοί να βρουν την πραγματική τους ταυτότητα. Και η πραγματική τους ταυτότητα δεν είναι Μακεδόνες, η πραγματική τους γλώσσα δεν είναι Μακεδονική. Αυτή είναι η αλήθεια, πάνω σε αυτό θα πρέπει να εργαστούμε και να αφήσουμε τα υπόλοιπα για τους διεθνολόγους. Είμαστε στην εισαγωγή ακόμα, αυτή ήταν η άποψή μου, αγαπητέ στρατηγέ Παναγιώτη Βουτριά, που ήσουν και στο θάλαμό μου, σε σχολή. Υπάρχει μία κατάταξη που έγινε από ένα διεθνή οργανισμό ιδιωτικό, ο οποίος έχει κάνει έναν κατάλογο με κάποια στοιχεία, κριτήρια, με τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο, μικρές πόλεις. Η Πάφος είναι μακράν η καλύτερη πόλη για να ζεις, μικρή πόλη για να ζεις στον κόσμο, με σύνολο βαθμολογίας 5.495 μόρια. Και η Αρεσίφη της Ισπανίας έρχεται δεύτερη με 4.717, το Τραπάνι με 4.622, το Λουγκάνο που έχω πάει πραγματικά είναι καταπληκτικό στην Ελβετία με 4.575, και ακολουθεί 22η είναι η πόλη των Ιωαννίνων και 44η η Ξάνθη. Μεγάλη βαθμολογία, πολύ πραγματικά είναι μεγάλη επιτυχία αυτή για την Πάφο του φίλου μας δημάρχου του Φέδωνα Φέδωνος, ο οποίος ως φοιτητής είχε έρθει στο γραφείο μας και μας βοήθησε στα θέματα της Κύπρου, δηλαδή αφιλοκερδός το παιδί δούλεψε, έφυγε μετά από εδώ, πήρε το πτυχίο του, πήγε κάτω και είναι δήμαρχος. Τον ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εκλογές της 9ης Ιουνίου, γιατί στην Κύπρο γίνονται ευρωεκλογές και δημοτικές αυτοδιοικητικές εκλογές, γίνονται την ίδια μέρα στην ίδια κάλπη. Αυτό λοιπόν για την Πάφο, όντως είναι μια καταπληκτική πόλη. Όταν πάτε, να πάτε στο κέντρο της πόλης και να δείτε πως ένας δήμαρχος στη δεκαετία του 20 μεταμόρφωσε την Πάφο. Ό,τι βλέπετε στην Πανεπιστημίου με τα κτίρια του Τσιλέρ θα τα δείτε εκεί σε σμικρογραφία. Είναι όλα νεοκλασικά με αρχαίο ελληνικό αρχιτεκτονική γραμμή, και τότε επειδή τα κτίρια δημιουργούν εθνική συνείδηση ή συμβάλλουν στη δημιουργία εθνικής συνείδησης, ο Άγγλος κατακτητής της Κύπρου επέβαλε όταν γίνονται δημόσια κτίρια, δημαρχείο, σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, να υποβάλλονται τα χαρτιά, τα αρχιτεκτονικά σχέδια στους Άγγλους, στους κατακτητές, τους αποικιοκράτες. Άρα, αν δείτε πώς την αναμόρφωση, πώς αναπαλαίωσε, θα μείνετε άναυδοι. Όντως, το αξίζει να είναι η πρώτη στον κόσμο βιώσιμη πόλη, μικρή πόλη, η αγαπητή Πάφος, που κάποτε ήταν το βασίλειο της Πάφου με τα περίφημα μοσαϊκά. Να πάτε στην Πάφο, σε όλη την Κύπρο δηλαδή, να τα απολαύσετε, και φυσικά κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα πρέπει να θεσπίσει, θεσμικά πρέπει τα παιδιά του Λυκείου να κάνουν εκδρομές στην Κύπρο για να, και το αντίθετο φυσικά και της Κύπρου στην Ελλάδα, για να βλέπουν τη σημερινή πραγματικότητα και την ιστορία του νησιού, για να υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος της Ελλάδας με την Κύπρο, της Κύπρου με την Ελλάδα. Υπάρχει ένα άρθρο του Γιώργου του Φιντικάκη στο Capital, φίλος μου ο Γιώργος, καλός δημοσιογράφος, κάνει οικονομικό ρεπορτάζ, και αναφέρεται σε μία μάστιγα που υπάρχει στην Ελλάδα
με την βιομηχανία προσφυγών στα πρωτοδικεία που καταλήγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για μεγάλες επενδύσεις που έρχονται στην Ελλάδα. Εγώ δεν λέω να κατεβάσουμε τα τέτοια μας στους ξένους, ούτε λέω να πεθάνει η κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να είναι παρούσα και να λειτουργεί συμπληρωματικά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο κεντρικό κράτος. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει διαφθορά, είδατε τι έγινε στη Χαλκίδα, πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών και να είναι πραγματικά, να λειτουργεί συμπληρωματικά παραστάτης, φύλακας των συμφερόντων των πολλών. Αλλά αυτή η ιστορία με τις προσφυγές και που έχει καταντήσει μία βιομηχανία προσφυγές σε μεγάλες επενδύσεις, αυτή η ιστορία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Και έχουμε παραδείγματα για τις γεωτρήσεις στα Ιωάννινα, έχουμε παραδείγματα που ήρθε η Total εδώ, μου το είπε υψηλόβαθμος τέλεχος, θα έρθουμε εδώ, θα επενδύσουμε, θα γίνει η Ελλάδα ενεργειακό κέντρο, και μετά από 3 χρόνια, 4 η Total έφυγε λόγω των προσφυγών. Λέει λοιπόν ο Γιώργης εδώ, αναφέρει ένα παράδειγμα, το ΤΑΙΠΕΔ έκανε ένα διαγωνισμό για ένα κτίριο στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. Εκεί λοιπόν αυτό το κτίριο οι Ολλανδοί ήθελαν, είναι κτίρια του ΕΟΜΕΧ, τα οποία ρημάζουν εδώ και 10 χρόνια, και ήθελε να το μετατρέψει σε ένα χώρο μεικτών χρήσεων, κατοικιών και γραφείων, που προφανώς θα αναβάθμιζε την περιοχή. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Ανδρέας Ευθυμίου, έκανε προσφυγή στο Πρωτοδικείο και Συμβούλιο της Επικρατείας, θέλει να τα αξιοποιήσει, μεταξύ άλλων ως Μουσείο για την Εθνική Αντίσταση, επειδή στην κατοχή μοιράζονται εκεί τα συσίτια του ΕΑΜ, καθώς και να στεγάσει καλλιτεχνικά εργαστήρια. Έχασε το δικαστήριο και είπε θα κάνει έφεση. Και οι Ολλανδοί που κέρδισαν το διαγωνισμό είπαν κρατήστε τα κτίρια, να κάνετε ό,τι θέλετε, εγώ φεύγω, γεια σας. Μικρή επένδυση, όμως εν πάση περιπτώσει είναι ενδεικτικό. Και έχουμε μετά την γεώτρηση της Ενεργίας στα Γιάννενα, έχουμε τη γραμμή του μετρό, 4 του μετρό, προσφυγές, στην Κρήτη που σας είπα, νότια και νοτιοδυτικά, δηλαδή στην ουσία, προς Θεού δεν λέω ότι συντάσσονται, εν της πράγμαση όμως, αυτοί που εμποδίζουν τις επενδύσεις στα θαλασσοτεμάχια νοτίος και νοτιοδυτικός της Κρήτης, ταυτίζονται, δεν λέω ότι το ζητούν αυτό, μπορεί να μην το περάσει από το μυαλό τους, με την Τουρκία και με τη Λιβύη. Και με ποιον άλλον θίγεται από το να γίνει η Ελλάδα ενεργειακή δύναμη. Εντάξει. Και λέει λοιπόν ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει, και λέει ότι κάτι κινούνται προς αυτό, να αυξηθεί το παράβολο για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 15.000 ευρώ, να γίνει 30-50.000 ευρώ, και αν απορριφθεί η αγωγή, η προσφυγή, να πληρώνει ο προσφεύγων τα δικαστικά έξοδα που είναι πολλαπλάσια από το παράβολο. Επίσης λέει ότι θα μπορούσε να συσταθεί ειδικό δικαστικό σώμα πλαισιωμένο από τεχνοκράτες, εξοικειωμένος με περιβαλλοντικές μελέτες, με αποκλειστική αρμοδιότητα να εκδίδει αποφάσεις σε 4-5 μήνες, ώστε να μην φτάνουμε σε σημείο να περνούν χρόνια. Εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα πρέπει πραγματικά να γίνει φιλική στους επενδυτές, γιατί οι επενδυτές δεν είναι μόνο οι ξένοι, και οι Έλληνες. Και εμείς μπορούμε, όταν δεν υπάρχει επενδυτικό κλίμα, παίρνουν τα λεφτά τους και τα πάνε αλλού. Όπου υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ο κύριος Γεραπετρίτης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και πήρε μια πρωτοβουλία. Αναφέρθηκε στην Ουκρανία, είπε ότι χρειάζεται να λάβουμε περαιτέρω πρωτοβουλίες για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας για την Ουκρανία. Δεν πρόκειται μόνο για έναν πόλεμο για την εδαφική ακαιρεότητα ή την κυριαρχία. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος αναγνωρίζει την ανάγκη για κυριαρχία του διεθνούς δικαίου και την καταδίκη οποιοδήποτε ρεβιζιονισμού, και μπορούμε να δούμε πως αυτή η διάχυση θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ευρώπη. Πως αυτή η διάχυση θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ευρώπη. Παραμύθι αυτό. Το ότι πρέπει όντως οι επεκτατισμοί να κοπούν μαχαίρι, συμφωνώ με αυτό, γιατί αφορά και την Ελλάδα αυτό. Ούτως ή άλλως έτσι έπρεπε να γίνει, επιπροσθέτως επειδή αφορά και την Ελλάδα. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή,
λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε 5 υπουργούς αραβικών κρατών και τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου. Είναι μοναδική ευκαιρία να συντονίσουμε τη δραστηριότητά μας. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι στην ουσία της πολιτικής μας ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως όλες οι εχθροπραξίες, πρέπει να απελευθερωθούν οι όμεροι, πρέπει να εργαστούμε για επιπλέον ανθρωπιστικούς διαδρόμους, χρειάζεται να εργαστούμε για λύση 2 κρατών που αποτελεί κοινό τόπο για εμάς. Την ίδια ώρα χρειάζεται να ενισχύσουμε την Παλαιστινιακή Αρχή. Επιπροσθέτως, θα προτείνω μια κοινή task force συμπεριλαμβανομένων των υπουργών τόσο από τα αραβικά κράτη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορέσουν να απευθυνθούν και στα δύο μέρη, έτσι ώστε να διασφαλιστούν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις για άμεση ειρήνη. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν είπε λέξη με βάση αυτά που διάβασα για αυτό που έγινε στη Ράφα. Θα το δούμε μόλις έρθει η ώρα του. Δεύτερο θέμα είναι το θέμα των κινήσεων που κάνει ο Ράμα. Επειδή βλέπω αρκετά σχόλια και στην εκπομπή που έκανα στην Αυτεμπορική με τον κύριο Αϊφαντή από Αλβανούς που μένουν στην Ελλάδα και γράφουν και καλά ελληνικά, και σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι φαίνεται ότι είναι και λογικοί και μετριοπαθείς, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η εκπομπή εδώ αλλά και η εκπομπή γεωπολιτικάς της Ναυτεμπορικής δεν είναι εναντίον των Αλβανών. Είτε οι Αλβανοί κατοικούν στην Ελλάδα, είτε κατοικούν στα Σκόπια, είτε κατοικούν στο Κωσυβοπέδιο, είτε κατοικούν στην Αλβανία. Δεν είναι αυτό. Έχουμε πει πολλές φορές την άποψη του ομιλούντος ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει σε σχέση με το κράτος το αλβανικό, αλλά και με τις κοινότητες αλβανικές στα άλλα κράτη που είπαμε, πρέπει να έχει στη χειρότερη περίπτωση καλές σχέσεις και στην καλύτερη στρατηγική σχέση. Εντάξει, και το έχω πει ότι εάν κάποια στιγμή αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργήσει και πάει να... πρέπει να συνασπιστούμε εμείς τρεις χώρες, Ιταλία, Αλβανία και Ελλάδα, να κάνουμε συνομοσπονδία, που σημαίνει το κάθε κράτος κρατάει τη δομή του, τις υπηρεσίες του, τους ένοπλους δυνάμεις του, αλλά ενώνεται σε συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή μπορεί να ενώσει τις ένοπλες δυνάμεις διατηρώντας τον εθνικό χαρακτήρα και να είμαστε ισχυροί στην περιοχή μας για να μην εκμεταλλεύονται οι μεγάλες δυνάμεις την αδυναμία του καθενός, είτε να μας τρέφουν τον ένα εναντίον του άλλου, είτε να μας κάνουν παρανοίες. Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα και στα Τύρανα, δεν χρειάζεται να τα πούμε, στα δικά μας τα λέμε εδώ συνέχεια. Άρα μην ψάχνετε να βρείτε κάτι που δεν υπάρχει. Από εκεί και μετά όμως, όταν ο Ράμα κάνει κάτι, τώρα συγγνώμη, τι ανάγκη εξυπηρετούσε να έρθει εδώ να μιλήσει στην Ελλάδα? Για πέστε μου, δηλαδή τι είναι η Ελλάδα, ξέφραγο αμπέλι? Εντάξει, φίλοι είμαστε, αλλά μπορεί να έρχεται από ο Αλβανός Πρωθυπουργός να μιλάει στην Ελλάδα με την ίδια λογική? Α, κάποιος λέει πώς πηγαίνουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες πηγαίνουν στη Βόρεια Ήπειρο επειδή είναι αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα. Γι' αυτό δεν υπάρχει αναγνωρισμένη αλβανική μειονότητα εδώ. Οι εργαζόμενοι, οι οικονομικοί μετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα, είτε πήραν διαβατήριο ελληνικό είτε όχι, δεν είναι μειονότητα και δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Διαβάστε τι σημαίνει μειονότητα για να καταλάβετε τι λέω. Άρα, μην προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα, και δεν είπε ψέματα ο κύριος Αϊφαντής. Ξέρουμε τι προσπαθεί να κάνει και τι είπε και σήμερα στην Ιταλία που πήγε στο Μιλάνο. Λέει ότι σας βάζουμε να αλλάξετε τα ονόματα. Κάποιος μου έγραψε, δεν ξέρεις τι τραβάω εγώ από το ελληνικό κράτος. Γιατί εμείς δεν τραβάμε. Όλοι τραβάμε από το ελληνικό κράτος. Δεν τραβάνε ιδιαίτερα οι Αλβανοί. Και αν βρίσκεται κανένας υπάλληλος ο οποίος φέρεται άσχημα σε έναν Αλβανό, φέρεται και σε έναν Έλληνα άσχημα, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής ή γραμμής, ή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα, να λέμε τα σωστά. Όσον αφορά το αν οι Αλβανοί δουλεύουν στην Ελλάδα, ασφαλώς δουλεύουν. Και δουλεύουν με τον υδρότα τους, βγάζουν το ψωμί τους οι περισσότεροι. Τώρα για τους άλλους που βρίσκονται στις μαφίες κτλ, ας μην το συζητήσουμε το θέμα. Πήγε λοιπόν χθες στη Χιμάρα ο Ράμα, την Παρασκευή πότε πήγε, και έδωσε κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας. Από τους 44 τίτλους που έδωσε, τους 43 τους έδωσε σε μέλη του δικού του κόμματος. Συγγνώμη, αυτό δεν θα το σχολιάσουμε. Και τι άλλο είπε, για να δούμε, εξέδωσε μία ανακοίνωση η Ομόνια.
Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Μειονότητας Ομόνια. Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, κύριος Έντι Ράμα, εγκλωβισμένος στο αδιέξοδο για το οποίο αποκλειστικά ο ίδιος ευθύνεται, συνεχίζει το κρεσέντο πρακτικών που αφορούν στη διάσπαση της κοινωνίας της χυμάρας, χειραγώγηση των πολιτών, καταστρατήγηση εν τέλει των αρχών του κράτους δικαίου, της ισοπολιτείας και της ισονομίας. Σήμερα επέστρεψε στη χυμάρα έχοντας την ψευδέστηση ότι έχει παρέλθει ο χρόνος επούλουσης των συνεπειών που προκαλεί στην τοπική κοινωνία η παράνομη φυλάκιση και κράτηση του εκλεγμένου δημάρχου της περιοχής Φρέντι Μπελέρη. Στη συνέχεια, η ανακοίνωση λέει ότι ο Ράμα επανέλαβε ένα από τα πλέον κακόγουστα σόου μικροπολιτικής, τα οποία συνηθίζει, προλιένοντας το έδαφος για τη διαδικασία πρόωρων εκλογών που έχει δρομολογήσει μέσω αποφάσεως των ελεγχόμενων δικαστικών φορέων. Ωστόσο, ξεπέρασε τα εσκαμμένα. Ως πλανόδιος δελάλης και όχι αρχηγός κράτους, διαμήρασε ορισμένους τίτλους ιδιοκτησιών, προσέξτε, όχι για το φιλέτο της ακτής, εκεί να τα κρατάει για τους κολλητούς του, μαφιόζους και μη. Έδωσε για τα σπίτια τίτλους. Καλά, συγγνώμη, ένας χυμαριώτης που κάθεται στο σπίτι του τρεις αιώνες, προτού ιδρυθεί το αλβανικό κράτος, χρειάζεται τον τίτλο? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Μόνο τίτλους σπιτιών έδωσε. Για να διασπάσει το λαό. Έδωσε λοιπόν ορισμένους τίτλους ιδιοκτησών για οικίες χυμαριωτών. Όχι για εκτάσεις σημαντικής οικονομικής αξίας στην παραλία, που προορίζει όπως και μέχρι σήμερα για τους στρατηγικούς επενδυτές σε εισαγωγικά της αυλής του. Με τίτλους του κράτους, του συστήματος κτηματολογίου, το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να κάνει κομματική πολιτική. Η παρουσία εξάρρου του κομματικού μηχανισμού δεν αφήνει περιθώρια άλλης ερμηνείας. Δεν απέφυγε να επιτεθεί στον πρόεδρο του κόμματος της Ομόνιας, που εκπροσωπεί τη μείζωνα αντιπολίτευση στο Δήμο, παραβλέποντας ότι έτσι καλλιεργεί γλώσσα μίσους και διχόνοια στην τοπική κοινωνία και κατ' επέκταση στον Ελληνισμό. Πρακτικές που στην περιοχή εφάρμοσε το κομμουνιστικό καθεστώς, κατατάσσοντας τους Έλληνες σε ημέτερος με ήτα και ημέτερος με ύψιλον, δηλαδή σε δικούς μας και σε άλλους. Αυτό έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι εξέλιξη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εντάξει, αυτού που έδινε στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου με έναν κατάλογο με ονόματα. Αυτά τα ονόματα μπορείτε να βάλετε στα παιδιά σας. Και έρχεται ο Ράμα σήμερα να μας πει ότι εμείς λέμε στους ανθρώπους να αλλάξουν τα ονόματά τους. Εννοώ το κράτος, έτσι. Μπορεί σε μια κοινωνία να λένε κάποιον που δεν ακούει το όνομα, του βάζουν ένα όνομα. Αυτό δεν είναι επιβολή και δεν είναι πολιτική του κράτους. Λοιπόν, αποκάλυψε ότι η ανάθεση καθηκόντων περιφερειάρχη Αυλώνα σε άτομο ελληνικής καταγωγής δοκιμασμένο σε αποστολές ανάλογες, εξυπηρέτηση του σχεδίου του αλβανικού κράτους δηλαδή, αποσκοπεί στη μόχλευση πολιτικών περαιτέρω διάσπασης με σκοπό τη χειραγώγηση της τοπικής κοινωνίας. Εκβίασε τους πολίτες ελληνικής καταγωγής, ακούστε εδώ, να μην αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες, διότι είναι προς το συμφέρον τους. Σου εμίλετε ότι είστε Έλληνες, γιατί δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει. Αυτό δεν είναι άσκηση τρομοκρατίας? Αυτά λέει η Ομόνια. Και επίσης, λέει, έδωσε 400 τίτλους ιδιοκτησίας σπιτιών της περιοχής σε κατοίκους που έχουν προσφύγει ανακοίνωσε ότι θα αποδώσει 400 τίτλους ιδιοκτησίας σπιτιών της περιοχής σε κατοίκους που έχουν προσφύγει εναντίον του αλβανικού κράτους εδώ και 30 χρόνια. Πάντως, από τους 35 τίτλους, άτομα που παρέλαβαν τίτλους, τα 34 είναι μέλη του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, του κύριου Ράμα δηλαδή. Ο Ράμα είπε ότι είμαι ένας από εσάς, εδώ μεγάλωσα, και υπογράμμισε ότι δεν σας αρπάζει κανένας της περιουσίας σας, ενώ τόνισε ότι ο ίδιος δεν έχει ούτε ένα μέτρο γη στην ευρύτερη περιοχή. Ψέματα, γιατί η μάνα του ήταν από το βούνο, βουνιώτησα όπως λέει και ο ίδιος, διότι λέει ότι με δικαστική απόφαση, είναι του κυρίου Νέδο από την Καθημερινή το ρεπορτάζ, με δικαστική απόφαση που ελήφθη το 2019,
την παρουσιάζει μάλιστα και την απόφαση ο Νέδος, δικαστήριο του Αυλώνα δικαίωσε την προσφυγή που είχαν κάνει η μητέρα του, ξαδέλφια και άλλοι συγγενείς του, και παραχωρεί μια έκταση 550 στρεμάτων, τα 22,4 εκτάρια είναι στην οικογένειά του, την οποία διεκδικούσαν ο παππούς Πέτρος Κολέκας και ο θείος του Σπύρος Κολέκας, του Έντι Ράμα συγγενείς αυτή. Υπενθυμίζεται ότι ο Ράμα είναι πρωθυπουργός Αλβανίας από το 2013 και πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος από το 2005. Τέλος πάντων, άρα τα πήρε. Γιατί λέει ότι δεν έχει τίποτα. Τώρα για το ιδιοκτησιακό υπάρχει μεγάλη τέτοια, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Ξέρετε εσείς, το χρησιμοποιούν για να διχάσουν τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Λοιπόν, πάμε στην Κύπρο. Ξέρετε, να σας πω την ίδια, νιώθω και ενοχές για το θέμα της Κύπρου, γιατί ενώ είχαμε προγραμματίσει μια τεράστια εκδήλωση, που πιστεύω ίσως να ήταν και η μεγαλύτερη από όσο ξέρω που θα γινόταν στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, κυρίως λόγω των εκλογών. Γιατί τώρα με τις εκλογές δεν απαντά κανένας, όλοι ασχολούνται με τις εκλογές και δεν ξέρω αν μένει χρόνος μετά τις 9 Ιουνίου να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Εν πάση περιπτώσει. Άρα η άποψή μου είναι ότι έπρεπε η Ελλάδα να έχει κάθε μέρα αφιέρωμα, και η Κύπρος, στα ελληνικά και στα αγγλικά, και είναι μεγάλος πόνος η πλήρης απουσία της Ελλάδας. Πας στο εξωτερικό, πατάς κανάλια και δεν υπάρχει πουθενά η Ελλάδα και έρχονται 3-4 κανάλια από τη γείτονα. Έπρεπε να είναι στο προσκήνιο το κυπριακό και όχι να το βάλουμε στο ράφι ξανά, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Γεραπετρίτη και κύριε Παπαδοπούλου και κύριε Ροζάκη, ξανά. Ενώ τα 50 χρόνια για τα 50 χρόνια της κατοχής τη βασική ευθύνη έχει η Αθήνα. Τη βασική ευθύνη έχει η Αθήνα. Και τη βασική υποχρέωση να τελειώσει η κατοχή λόγω των καταστατικών υποχρεώσεων που έχει ως εγγυήτρια δύναμη. Να αποκαταστήσει την εδαφική ακεραιότητα και τη συνταγματική τάξη στην Κύπρο, η οποία παραβιάζεται επί 50 συναυτά έτη. Αλλά κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί είστε συνένοχοι στην κατοχή. Συνένοχοι στην κατοχή και στην εισβολή συνένοχοι. Ο Λάζαρος Μαύρος, 50 χρόνια ατιμωρησίας, 50ο έτος, 1974-2024, συνεχιζόμενης τουρκικής στρατιωτικής κατοχής των βορείων εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επί 50 χρόνια ατιμώρητης και εδρεωμένης ανεμπόδιστα, επί εδαφών ανικόντων κατά μέγιστη έκταση στην ελληνική πλειονότητα των Κυπρίων, στην Κερίνια, στη Μόρφο, στην Αμόχωστο, στην Καρπασία, στον Πενταδάκτυλο, σκλαβωμένων εδαφών επί των οποίων η Τουρκία εισβολέας κατακτητής, με την ένοπλη βία και τη βαρβαρότητα των στρατευμάτων του Ατήλα, επέβαλε τον βίαιο εκτοπισμό προσφυγοποίηση του γηγενούς ελληνικού πληθυσμού, την συστηματική εθνοκάθαρση, τον παράνομο επικισμό από εκ Τουρκίας μεταφερθέντες προς τούτο πληθυσμούς και συντοχρόνο, κατά την τελευταία ιδίως ερδογανική 20ετία, την διευρυνόμενη ισλαμοποίηση των Τουρκοκυπρίων. Παρανόμως κατεχομένων υπό της Τουρκίας κατακτητή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 50 χρόνια, επί των οποίων ανακήρυξε το 1983 το παράνομο ψευδοκράτος, την υποτελεί στην Τουρκία τοπική διοίκηση, ελεγχόμενη ασφικτικά από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, συγκριτικά διαπιστωμένη ως μία από τις πλέον στρατοκρατούμενες περιοχές στον κόσμο, οι οποίες είναι διατεταγμένες επιθετικά εναντίον των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου. 50 χρόνια ατιμωρησίας και κατοχής, προγραμματισμένος από τη δεκαετία του 50 ο εισβολέας, μακροχρόνιος, αταλάντευτα επίμονος και υλοποιούμενος διαδοχικά, φέτα-φέτα στρατηγικός στόχος της Τουρκίας, ο τουρκικός έλεγχος ολόκληρης της Κύπρου. Επί 50 χρόνια αυτή είναι η στρατηγική της. Επί 70 χρόνια, όχι 50. Είναι η πολιτική υλοποίηση του τουρκικού επεκτατισμού. Με πρώτη επιτυχημένη δοκιμή την εισβολή και 50 χρόνια ήδη κατοχή στην Κύπρο, που καθοδηγεί τους σχεδιαστές της Άγκυρας για τους επόμενους στόχους κατά της Ελλάδας στο Αιγαίο και στη Θράκη,
θα δείτε αμέσως μετά, εναντίον των οποίων προπαρασκευάζεται η καροδοκή ασταμάτητα. Το ατιμόρυτο από το 1974 επίτευγμά της σε βάρος του ελληνισμού στην Κύπρο, μαζί με την υπερίσχυση από το 2000 εντός της Τουρκίας των Ισλαμιστών, την όθησε στην ανάπτυξη των νεοοθωμανικών της επιδιώξεων, ονειρευόμενη να καταστεί μία των υπερδυνάμεων στην περιοχή και στον κόσμο. Δεν πέτυχαν να καταστήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία ως εκλυπούσα ή θανούσα, είχαν τέτοιο στόχο και προσπάθησαν να επιβάλλουν μια λύση εκμεταλλευόμενη τις φέτα-φέτα που λέμε, τις συνεχείς υποχωρήσεις μετά από κάθε σύνοδο που έκαναν για να βρεθεί λύση. Φτάσαμε στο σχέδιο Ανάν και ήταν η πρώτη φορά απόδειξη, και εδώ τα ίδια μας κάνουν, προσέξτε, απόδειξη ότι οι πολιτικές, ότι τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις είναι σε αναντιστοιχεία με τη βούληση του λαού, στην Ελλάδα κι αν είναι, στην Κύπρο ετοίμασαν ένα σχέδιο το οποίο ήταν πραγματικά αποτέλεσμα των συνεχών υποχωρήσεων, το σχέδιο Ανάν. Το 75% του λαού, παρότι είχαν, αυτά έχουν βγει στο WikiLeaks, 160 εκατομμύρια δολάρια εξόδεψε η Ουάσιγκτον για να βγει το ναι στην Κύπρο. Και βγήκε το όχι. Δηλαδή οι ξεπουλημένοι που πήραν λεφτά κάτω, ένας από αυτούς είναι και υπουργός σήμερα στην ελλαδική κυβέρνηση, ξεπουλημένοι που πήραν λεφτά από τους ξένους χωρίς να ντρέπονται, έφαγαν μια σφαλιάρα που ακούγεται μέχρι σήμερα στα κεφάλια τους, στο σβέρκο τους. Και αν θέλετε, γι' αυτό τον επιβράβευσαν τον κύριο Στυλιανίδη ο κύριος Μητσοτάκης. Εντάξει, επειδή ήταν κόκκινος ο σβέρκος του από τη σφαλιάρα. Αυτή είναι η λύση λοιπόν, και γι' αυτό λέμε Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Ότι πρέπει να εισακούγεται ο πολίτης. Δεν είναι εύκολο και ξέρω τις ενστάσεις ορισμένων, τις καλόβουλες. Εντάξει, δεν λέω. Δεν είναι εύκολο. Μόνο αυτό μας σώζει. Να ερωτάται ο πολίτης για όλα, κυρίως για τα μεγάλα ζητήματα. Και για την Κύπρο. Για την Κύπρο οφείλουμε, κυρίως εμείς οι Ελλαδίτες, και οι Κυπραίοι έκαναν λάθη, κυρίως εμείς οι Ελλαδίτες, γιατί την τελική πόρτα εμείς την ανοίξαμε, δεν έχει σημασία ποιος κυβερνούσε, δεν ήταν μόνο οι Χουντέοι, και οι πολιτικοί που ήρθαν έχουν τεράστιες ευθύνες, και οι ευθύνες τους αυτές, για να μην γελιόμαστε μεταξύ μας, αυτές οι ευθύνες αποδεικνύονται από την επιβράβευση των προδοτών. Άντε, οι προδότες ήταν με τον Χούντα, με τον Ιωαννίδη. Γιατί μετά τους επιβράβευσε η μεταπολίτευση? Όλους. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα δόγμα ότι τους ήρωες τους τιμωρούμε και τους προδότες τους επιβραβεύουμε. Αυτό θα αλλάξει. Τα έχουμε πει ότι δεν έχουμε καβαλήσει κανένα καλά, αλλά ξέρουμε γιατί κάνουμε. Το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και γιατί δεν κάνει η Ελλάδα διάβημα, το έχουμε αναδείξει εμείς. Και στα κανάλια τα μεγάλα, θυμάστε τι έγινε στον Αντένα, εκείνη η πριονοκορδέλα που τους περάσαμε, έτσι, και στο Open. Και αμέσως μετά ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ο Γεραπετρίτης, λέει, τι γίνεται, καλά, δεν κάνετε τίποτα για τη γαλάζια πατρίδα που μπαίνει στα σχολεία? Μα λέει, δεν είδαμε ακόμα την απόφαση, πώς να κάνουμε? Ήρθε η Γεραπετρίτη η απόφαση, και ξέρετε, προσβάλλει και το επώνυμό του. Ξέρετε τι σημαίνει Πετρίτης? Γεράκι σημαίνει. Τι γεράκι εσύ, ούτε ξεδονδιασμένο περιστέρι, χωρίς τέτοια είσαι. Έλα τώρα να δεις τι έγινε με τη γαλάζια πατρίδα. Στην ύλη των τουρκικών σχολικών βιβλίων εντάσσεται και επισήμως το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας, καθώς εγκρίθηκε το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το αρμόδιο Υπουργείο. Άρα δεν είναι σχέδιο, εγκρίθηκε. Για να σου δω, θα κάνεις διάβημα? Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπει ότι στο μάθημα γεωγραφίας της 9ης τάξης θα τονίζεται η σημασία των χαρακτηριστικών της τοποθεσίας της Τουρκίας, του χώρου που καταλαμβάνει, ενώ θα συζητούνται και χάρτες επί των χαρτών που σχετίζονται με τη γαλάζια πατρίδα και την πατρίδα των εθέρων. Θα τους βάζουν κάτω και θα τους λένε, να, αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα, στο μυαλό και στην ψυχή των παιδιών. Σύμφωνα επίσης με όσα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τουρκικού Υπουργείου, στις κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται προς τους εκπαιδευτικούς είναι και η εξής: να τονίζεται η αξία του πατριωτισμού, να τονίζεται συμπεριλαμβανομένου του δικαιολογημένου αγώνα της Τουρκίας ενάντια
σε αιτήματα που αγνοούν τα νομικά και γεωγραφικά δικαιώματά της στη θάλασσα των νήσων, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Να τονίζετε πόσο άδικα έχει η Ελλάδα που λέει ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό. Εντάξει. Επίσης, να αναφέρετε η σημασία της Κύπρου για την Τουρκία και για τον τουρκικό κόσμο και να τη δείχνετε, λέει, στο χάρτη πάνω, την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά τη δέκατη τάξη, το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπει ότι θα πρέπει να εξηγούνται η γαλάζια πατρίδα, οι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και άλλα τέτοια. Προσέξτε, στα παιδιά, έτσι. Στο μάθημα της ιστορίας στον κατάλογο αναγνωσμάτων θα συμπεριληφθούν βιβλία για θέματα όπως το Κυπριακό και το αβάσιμο των ισχυρισμών για τον Πόντο και τους Αρμένους, για την γενοκτονία. Για να δούμε τώρα τι θα μας πει ο κύριος Γεραπετρίτης. Θα κάνει διάβημα στην Τουρκία ή θα το ρουφήξει και αυτό, όπως τόσα άλλα. Και πάμε να δείτε τώρα τι άλλο συμβαίνει. Ο Γιανκ Μπαρτζίογλου είναι αντιπρόεδρος του πρώτου τώρα με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο δημοτικές εκλογές, και στις δημοσκοπήσεις πρώτο έρχεται το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δηλαδή το κόμμα των Κεμαλικών, και είναι αντιπρόεδρος ο κύριος Μπαρτζίογλου. Ξέρετε τι είπε? Η Τουρκία θα πρέπει να ασκήσει πλήρως και αποτελεσματικά τα δικαιώματά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο με τις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς κανέναν περιορισμό στο πεδίο. Σαν να τους λέει, συνεχίστε να κάνετε ξανά, να πετάτε στο Αιγαίο. Επίσης υποστήριξε ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς και τα νησιά των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί με συμφωνίες πρέπει να παραμείνουν στην ημερήσια διάταξη τόσο στο μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και ενώπιον διεθνών οργανισμών. Τα ερευνητικά σκάφη και τα γεωτρύπανα πρέπει οπωσδήποτε να δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ και η άσκηση γαλάζια πατρίδα, η οποία φέτος δεν διεξήχθη σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρέπει να πραγματοποιηθεί, είπε ο αντιπρόεδρος του πρώτου σε μέγεθος πολιτικού κόμματος στην Τουρκία. Συγγνώμη. Άρα, τι μας ζαμπουνάτε εδώ? Ποιον πάτε να κοροϊδέψετε? Και μέχρι πού θα πάει το ψέμα σας, νομίζετε? Ξυπνήστε, μαζέψτε τους παπαγάλους που έχετε, κάτι καθηγητές της πλημμύρας και της συμφοράς και κάτι δημοσιογράφος, συνέλθετε και υπερασπιστείτε τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό που κάνετε θα έρθει η στιγμή που θα το πληρώσετε. Να το θυμηθείτε. Φυσικά μπορεί ο Μητσοτάκης να δραπητέψει να πάει στην Ευρώπη και μετά θα σας πετάξει βορρά στους επόμενους. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του Ισραήλ. Χθες στην εκπομπή είπαμε το εξής. Έριξε κάποιες ρουκέτες χθες Κυριακή η Χαμάς από τη Ράφα στο Τελαβίβ. Μετά από 4 μήνες για πρώτη φορά εκτοξεύτηκαν ρουκέτες στο Τελαβίβ, στην πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες, έγινε χαμός. Και εξέφρασα έναν προβληματισμό. Λέω, κάτσε, έχουμε μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που λέει στο Ισραήλ σταμάτα την επιχείρηση στη Ράφα. Εντάξει, σταμάτα την επιχείρηση στη Ράφα. Το Ισραήλ έκανε την επιχείρηση επικαλούμενο τον εξής ισχυρισμό. Στη Ράφα είναι η βάση της Χαμάς πλέον, έχει 4 τάγματα, αν δεν εξαλείψουμε τα 4 τάγματα, δεν... γιατί κάναμε τον πόλεμο τότε, δεν τελειώνει ο πόλεμος. Άρα αναρωτήθηκα, όταν εκτοξεύεις ροκέτες οι οποίες δεν έκαναν και τίποτα, στην ουσία είναι σαν να δίνεις άλοθη στον Νετανιάχου να συνεχίσει. Γιατί λέει στο Διεθνές Δικαστήριο, τι μου λες να σταματήσω, από εκεί ήρθαν οι ρουκέτες, το είπα χθες. Και κάποιος δεν, με τον ισχυρισμό αυτό δεν συμφώνησε, σχολίασε, δείτε στο χθεσινή εκπομπή, θα καταλάβετε τι λέω. Και τι κάνει τώρα το Ισραήλ? Χθες το βράδυ βομβαρδίζει, λέει, ένα σπίτι που ήταν 2 στελέχη της Χαμάς, κοντά σε έναν καταβλισμό. Οι Παλαιστίνοι λένε ότι βομβάρδισε τον καταβλισμό,
Δηλαδή τι έγινε. Είπαν τους ανθρώπους από τη Ράφα, φύγετε και πηγαίνετε σε εκεί την ασφαλή περιοχή. Και μάλιστα έστησαν και έναν αντίσκηνα. Τώρα δεν ξέρω ποιες άδειες, μπορεί να τα έδωσαν και οι ίδιοι. Και πήγανε άνθρωποι μέσα στα αντίσκηνα. Και χθες το βράδυ βομβάρδισε τον καταβλισμό, λένε οι Παλαιστίνοι, και κάηκαν εκεί περίπου 40 άνθρωποι και καμιά 60, 70 τραυματίστηκαν. Παιδιά! Παιδιά! Παιδιά, που ποιος σας λέει, όταν επιτρέπουμε τέτοιες πρακτικές να γίνονται, αύριο πρέπει να είναι το παιδί το δικό μας εκεί, που να καίγεται. Το Ισραήλ λέει δεν βαρέσαμε παιδιά, χτυπήσαμε λέει ένα κτίριο που ήταν δύο σημαντικά στελέχη της Χαμάς. Δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα, σημαντικά στελέχη της Χαμάς. Και καλά, έχουμε τεράστιες αντιδράσεις από όλο τον κόσμο, θα πούμε μερικές, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο στρατιωτικός εισαγγελέας, ο κορυφαίος στρατιωτικός εισαγγελέας του Ισραήλ, χαρακτήρισε τη Δευτέρα το αεροπορικό πλήγμα στη Ράφα, το οποίο σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας σκότωσε δεκάδες Παλαιστίνιους αμάχους, πολύ σοβαρό, και δήλωσε ότι η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι λεπτομέρειες του συμβάντος εξακολουθούν να βρίσκονται υπό έρευνα, την οποία δεσμευόμαστε να διεξάγουμε στο μέγιστο βαθμό, το μέγιστο δυνατό βαθμό, δήλωσε ο υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ Γερουσαλμί σε διάσκεψη που φιλοξένησε ο Δικηγορικός Σύλλογος του Ισραήλ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Οι δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ λυπούνται για τυχόν βλάβες τις οποίες υφίστανται άμαχοι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι έκανε το χτύπημα στο Ταλ Αλ Σουλτάν στη βορειοδυτική Ράφα με βάση ακριβείς πληροφορίες. Είπε νωρίτερα την Κυριακή ότι είχε πλήξει ένα συγκρότημα της Χαμάς στην περιοχή. Ο Ισραηλινός στρατός επανέλαβε επίσης την πρώιμη δήλωσή του ότι γνωρίζει αναφορές που αναφέρουν ότι το χτύπημα έπληξε αμάχους και ότι τα χτυπήματα βρίσκονται υπό εξέταση. Αεροσκάφος έπληξε κτηριακό συγκρότημα της Χαμάς στη Ράφα, μέσα στο οποίο επιχειρούσαν σημαντικοί τρομοκράτες της Χαμάς, ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ στο Twitter. Η επιδρομή έγινε εναντίον θεμητών στόχων δυνάμει του διεθνούς δικαίου με τη χρήση πυρομαχικών ακριβίας στη βάση ακριβών πληροφοριών για την χρήση της περιοχής από τη Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός είναι ενήμερος για τις αναφορές που υποδεικνύουν ότι εξαιτίας του πλήγματος και της πυρκαγιάς προκλήθηκε άμαχοι στην περιοχή έπαθαν κακό. Το συμβάν τελεί υπό εξέταση. Η Προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής, όχι η Χαμάς, καταγγέλει τη φρικιαστική σφαγή. Κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα, το Ισραήλ ότι έβαλε εσκεμμένο στο στόχαστρο κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων από τη Ράφα, στο νότιο άκρο της λωρίδας της Γάζας, όπου οι αρχές της Χαμάς, του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος που κυβερνά το θύλακο, κάνουν λόγο για περίπου 40 νεκρούς. Αυτή η φρικιαστική σφαγή που διαπράχθηκε από την Ισραηλινή κατοχή αποτελεί πρόκληση για όλους τους διεθνείς θεσμούς και τη διεθνή νομιμότητα, ανέφερε η Προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός έβαλε στο στόχαστρο εσκεμμένα καταβλισμό προσφύγων. Η Χαμάς κάλεσε σήμερα τους Παλαιστίνους να ξεσηκωθούν για τη σφαγή. Τώρα διάφορες σκηνές έχω στα χέρια μου, δεν θέλω να τις πω. Για κομμένα χέρια, πόδια, κεφάλια, άστα. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και γιατροί με αναρτήσεις τους στο Twitter για να εκφράσουν την οργή και την θλίψη τους αναφέρουν διάφορα. Ο Μεχτή Χαζάν, Αμερικανός δημοσιογράφος, έγραψε: υπάρχουν βίντεο από τη Ράφα με μωρά χωρίς κεφάλια, άστα. Ο τέος πρωθυπουργός της Σκωτίας, Χαμζά Γιουσέφ, δύο μέρες αφού το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση στη Ράφα, η Ισραηλινή κυβέρνηση βομβαρδίζει εκτοπισμένους που ζούσαν σε σκηνές. Αθώοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά διαμερίστηκαν και κάηκαν ζωντανοί. Γίνετε μάρτυρες των εικόνων και αναρωτηθείτε, είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο Καναδός βουλευτής Τζαγμίτ Σινγκ έγραψε: οι εικόνες από την αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στρατευμάτων σε στρατόπεδο εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Ράφα είναι τρομακτικές. Οι εικόνες είναι τόσο τρομερές που δεν θα τις αναδημοσιεύσω. Ο κόσμος δεν κάνει τίποτα για τους ανθρώπους της Γάζας. Η Φραντζέσκα Αλμπανέζη, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χαρακτήρισε φρικιαστική την επίθεση. Αυτή η σκληρότητα μαζί με την κατάφορη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτη, έγραψε στο Twitter.
Η γενοκτονία της Γάζας δεν θα τελειώσει εύκολα χωρίς εξωτερική πίεση. Το Ισραήλ πρέπει να αντιμετωπίσει κυρώσεις, δικαιοσύνη, αναστολή συμφωνιών στο εμπόριο, τις εταιρικές σχέσεις και τις επενδύσεις, καθώς και τη συμμετοχή του στο Διεθνή Φόρουμ. Ο Μπαλακρισνάν Ρατζαγκοπάλ, ειδικός συγητής του ΟΗΕ. Το να επιτίθεται σε γυναίκες και παιδιά που έχουν αναζητήσει καταφύγιο στη Ράφα είναι μια τερατώδη θηριωδία. Χρειαζόμαστε συντονισμένη παγκόσμια δράση για να σταματήσουμε τις ενέργειες του Ισραήλ τώρα. Ο Αμερικανός βουλευτής Ρο Χάνα κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα. Ο Νετανιάχου πρέπει να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική επίθεση στη Ράφα, έγραψε ο Χάνα στο Twitter. Η φρικτή απώλεια αθώων ζώων με τον βομβαρδισμό ενός προσφυγικού καταβλισμού υπογραμμίζει την ηθική ανάγκη να σταματήσει η εκστρατεία στη Ράφα, είπε ο δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνια. Ο Μπορέλ έκανε έκκληση στο Ισραήλ να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου. Ο Πιρς Μόργαν, διάσημος Άγγλος δημοσιογράφος, ο οποίος είχε ξετινάξει τον εκπρόσωπο του Ισραήλ, του είπε: «Τι έχεις να πεις για τους αμάχους?» Λέει: «Δεν είναι δουλειά μου να ξέρω πόσοι άμαχοι σκοτώνονται». Τον είχε ξετινάξει. Λέει: «Οι σκηνές από τη Ράφα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι φρικτές. Υπερασπίστηκα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του μετά την 7η Οκτωβρίου. Αλλά το να σφάζεις τόσους πολλούς αθώους ανθρώπους σε έναν καταβλισμό προσφύγων είναι αδικαιολόγητο. Σταματήστε αυτό τώρα, Μπενζαμίν Νετανιάχου», απευθυνόμενος. Τώρα. Πάλι έχουμε και άλλες αναφορές από διάφορους. Η Αίγυπτος καταδίκασε την επίθεση αυτή. Ζήτησε από το Ισραήλ να εφαρμόσει άμεσα τα μέτρα που όρισε το Διεθνές Δικαστήριο, το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε, για τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Ράφα. Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που διατάσσει το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική επίθεση στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι δεσμευτική και πρέπει να γίνει σεβαστή, δήλωσε η Μπέρμποκ, Γερμανίδα IPEX, πριν από τη συνεδρίαση των 28 Υπουργών Εξωτερικών που έχουμε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν θα απελευθερωθεί κανένας Ισραηλινός όμηρος εάν οι περισσότεροι άνθρωποι αναγκαστούν να καταφύγουν σε σκηνές. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ισχύει για όλους, οπότε αφορά και τη συμπεριφορά του Ισραήλ στον πόλεμο. Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που ζήτησε την έκδοση των ενταλμάτων, ο Βρετανός Χάν, αρνείται ότι εξίσωσε τη Χαμάς με το Ισραήλ, είπε: «Οι νόμοι ισχύουν για όλους. Σε κανέναν δεν επιτρέπεται να διαπράττει εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν Χαμάς και Ισραήλ κάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, θα τους βάζω στην ίδια...» Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ζωή κάθε παιδιού, κάθε γυναίκας, κάθε αμάχου είναι ίση σε έναν ολοένα και περισσότερο πολλωμένο κόσμο. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο κόσμος παρακολουθεί την κατάσταση στη Γάζα και στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να προστατεύσει τον πληθυσμό του και να απελευθερώσει τους ομήρους», είπε ο εισαγγελέας, ο Καρίμ Χάν. «Αλλά κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διαπράττει εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το γεγονός ότι διακόπη η παροχή νερού, ότι στοχοποιούνται άνθρωποι που βρίσκονται σε ωραίες για να πάρουν φαγητό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου κι αυτό. Το σύνολο όλων αυτών είναι αποκαλυπτικό, το αναλύσαμε με αντικειμενικό και ορθολογικό τρόπο στην πρότασή μας». Η Διεθνής Αμνηστία ζητάει από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να αρχίσει να διερευνεί έρευνα για τρεις βομβαρδισμούς που έγιναν τον Απρίλιο, που στήγησε τη ζωή σε 44 αμάχους Παλαιστινίους, ανάμεσά τους 32 παιδιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας δήλωσε: «Αύριο, 28 του μηνός Μαΐου, μαζί με την Νορβηγία και την Ιρλανδία θα ανακοινώσουμε επίσημα την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης». Ο Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρες, ο Ισπανός IPEX: «Θα ζητήσουμε από τα 26 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχουν επίσημη υποστήριξη στο Διεθνές Δικαστήριο και να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα σέβεται τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Η Τουρκία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διασφαλίσει ότι οι Ισραηλοί βάρβαροι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που διέπραξαν», είπε ο Ερντογάν. «Τον χαϊδεύατε, σας λέγαμε, αναγνωρίστε τη γενοκτονία, διότι αν είχε το στίγμα του γενοκτόνου,
στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλούν για σκηνή. Δεν το κάνατε και τώρα σας πληρώνει ο Ερντογάν. Η σφαγή στη Ράφα έδειξε για άλλη μια φορά το άσχημο πρόσωπο της κυβέρνησης του Νετανιάχου και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του. Καταλάβατε το λάθος σας, έτσι. Επανορθώστε. Αναγνωρίστε τώρα τη γενοκτονία που διάπραξαν οι Τούρκοι εναντίον Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσύριων. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης καταδίκασε τις Ισραηλινές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Ράφα. Ο Αραβικός Σύνδεσμος. Η σφαγή της Ράφα πρέπει να υποβληθεί σε διεθνή δικαστήρια για να ενισχυθούν τα στοιχεία εναντίον του Ισραήλ. Πρωθυπουργός του Βελγίου. Δεκάδες γυναίκες και παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν το Ισραήλ βομβάρδισε μια ασφαλή περιοχή έξω από τη Ράφα. Μακρόν. Είμαι εξοργισμένος από τις Ισραηλινές επιθέσεις που οδήγησαν το θάνατο πολλών εκτοπισμένων στη Ράφα. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να σταματήσουν. Δεν υπάρχουν ασφαλείς ζώνες για τους Παλαιστινίους πολίτες στη Ράφα. Καλό για πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και άμεση κατάπαυση του πυρός. Το μέλος του Στρατιωτικού Συμβουλίου του Ισραηλινού καθεστώ του Ισραήλ, ο Γκαντί Άιζενκοτ. Η Χαμάς ανακτά τη δύναμή της, αλλά η σύλληψη συμφωνίας μαζί της είναι στρατηγική αναγκαιότητα. Του Στρατιωτικού Συμβούλιο. Τότε έναρξη συναλλαγής αποθέσει ισχυρής ειδικής υποχρέωσης προς όσους μένουν μόνοι με τη μοίρα τους. Υπάρχουν σημαντικά στρατιωτικά επιτεύγματα στο στρατό, αλλά δεν έχει επιτευχθεί κανένα ολοκληρωμένος στόχος. Υπάρχει πλήρη συμφωνία στο Στρατιωτικό Συμβούλιο για την ανάγκη σύναψης συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων. Τα μέλη του Στενού Υπουργικού Συμβουλίου δεν εκπληρώνουν το ρόλο τους. Ως αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης αεροπορικής εκδρομής στη Ράφα, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξάλειψαν τον επικεφαλής του αρχηγείου του Παλαιστινιακού Κινήματος της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, ανέφερε η υπηρεσία τύπου του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με τον στρατό, μιλάμε για το Γιασίν Ραμπιά. Το περιστατικό μεταξύ του Ισραηλινού και του Αιγυπτιακού στρατού έγινε, είχαμε ένοπλες ανταλλαγές πυρών και μάλιστα σκοτώθηκε ένας Αιγύπτιος, λένε και τα Ισραηλινά και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ Χαντάθ ανέφερε και αυτό για την αλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου στη Ράφα. Οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες επιστρέφουν απελπισμένοι στα ερείπια των κατεστραμμένων σπιτιών τους στο Χαν Γιουνίς επειδή δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Από το Χαν Γιουνίς που την κατέστρεψε ο Ισραηλινός στρατός είχαν πάει στη Ράφα. Τώρα φεύγουν από τη Ράφα, πάνε στα ερείπια. Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Οι εφεδρικές μονάδες συνεχίζουν να αυξάνουν την ετοιμότητά τους για πόλεμο στο Λίβανο. Η Ισραηλινή Κνεσέτ θα ψηφίσει υπέρ της ανακήρυξης της υπηρεσίας αρρωγής και έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Αιγύπτου Ανατολή της ΟΥΝΡΑ, θα τη χαρακτηρίσουν τρομοκρατική οργάνωση. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Ιμάμ Χαμενεΐ, είπε ότι «Οι Αμερικοί και οι Σιωνιστές προσπαθούν να χωρίσουν τα μουσουλμανικά έθνη μεταξύ τους και να μας βάλουν τον έναν εναντίον του άλλου. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να καταστρέψουμε αυτές τις συνωμοσίες και να σχηματίσουμε ένα ισχυρό ενιαίο μέτωπο με βάση τις κοινές μας αρχές. Τη διάσπαση του μουσουλμανικού κόσμου μπορεί να την υποδαβλίζουν οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι και οι Ισραηλινοί, αλλά έχει τεράστιες ευθύνες και το ίδιο το Ιράν. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε τώρα. Σιίτες, Σουνίτες και τα κόλπα τα άλλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν, χθες το βράδυ συναντήθηκε με τον Νορβηγό Υπουργείο Εξωτερικών και δήλωσε τα εξής. Το Ισραήλ πρέπει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει χωρίς την ύπαρξη ενός Παλαιστινιακού κράτους. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει Παλαιστινιακό κράτος, δεν θα υπάρχει και αυτό. Θα φτιάξουμε ένα φάρο και θα ανάψουμε το φως με την ελπίδα ότι το Ισραήλ θα φτάσει τελικά στις ακτές της ειρήνης και της ασφάλειας. Ξέρω ότι ο χρόνος έχει φύγει, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Εδώ κάποιοι θα χαρείτε, νομίζω, αλλά το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Γενέβης ανακοίνωσε ότι κατέθεσε μήνυση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με την κατηγορία της συνέργειας σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι η άνευ όρων υποστήριξη της Φόντερ Λάιεν στο Ισραήλ, στρατιωτική, οικονομική, διπλωματική και πολιτική, επέτρεψε να διαπράξει εγκλήματα πολέμου και συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα. Η Φόντερ Λάιεν, με την ιδιότητά της ως Πρόεδρο της Επιτροπής,
είχε αποτελεσματικό ρόλο στην πρόσβαση στη στρατιωτική υποστήριξη που παρήχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Ισραηλινό στρατό, επισημένοντας ότι δεν επέβαλε οικονομικές και στρατηγικές κυρώσεις στο Ισραήλ και έκανε πολλές δηλώσεις που περιλάμβαναν πληροφορίες για την παροχή διπλωματικής υποστήριξης στο Ισραήλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δέχεται επικρίσεις και έχει γίνει στόχος για την φιλοϊσραηλινή της στάση και την ανεφόρον υποστήριξή της στο Ισραήλ. Εδώ να ξέρετε ότι έχει πολύ θερμούς υποστηρικτές. Εκκρεμούν κατηγορίες εις βάρος της, διερευνώνται για μόνο ένα συμβόλαιο 20 δισεκατομμύρια ευρώ για τα εμβόλια. Εκεί παίχτηκε μεγάλο παιχνίδι οικονομικό και πιθανόν οι υποστηρικτές της στην Αθήνα να έχουν παίξει και αυτοί ένα ρόλο σε αυτό το κόλπο, το γκρόσο κόλπο. Ο Σίση και οι ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, των Μπαχρέιν και της Τινησίας, μεταβαίνουν στην Κίνα. Προσέξτε, μαγιά της Κίνας. Θα μείνουν εκεί από τις 28, από αύριο μέχρι την 1η Ιουνίου, στην τελετή έναρξης της 10ης Υπουργικής Συνόδου του Φόρουμ Συνεργασίας Κίνας Αραβικών Κρατών, ανέφερε η εκπρόσωπος της κινέζικης διπλωματίας Χουά Τσουνγίνγκ. Το όνομα μοιάζει με κάτι, αλλά δεν φταίω εγώ. Τσούνα στα ποντιακά είναι η γεννημένη σκύλα, η οποία συνήθως χαίρεται επιτίθεται και αυτό μεταφορικά το βάζω σε κακές γυναίκες. Αλλά δεν φταίω εγώ, το όνομά της είναι αυτό. Τέλος πάντων, η Κίνα, πέραν του ότι φιλοδοξεί στον αραβικό κόσμο να κάνει τα κόλπα της αυτά με τις υποδομές, θέλει να παίξει και διαμεσολαβητικό ρόλο στο Παλαιστινιακό. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε μετά από 12 χρόνια τοποθέτηση πρέσβη στη Δαμασκό. Μεγάλης σημασίας εξέλιξη αυτή. Πάμε στις ΗΠΑ γρήγορα. Το αμερικανικό εθνικό χρέος, ακούστε εδώ τώρα, έφτασε σε νέο ρεκόρ 34,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον Απρίλιο. Το συνολικό χρέος των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 47% ή κατά 11 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μόλις 4 χρόνια. Τώρα υπάρχουν 267.000 δολάρια ομοσπονδιακού χρέους για κάθε φορολογούμενο των ΗΠΑ. Το χρέος των ΗΠΑ θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε μόλις 8 χρόνια, αυξάνοντας από 20 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2017 σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Αν συνεχιστούν τα τρέχοντα επιτόκια, το κόστος εξυπηρέτησης θα μπορούσε να φτάσει στα 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του έτους. Άρα ένα μεγάλο πρόβλημα, ακούγονται διάφορα σενάρια πάντως για το χρέος των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν την Ταϊβάν με τα πιο πρόσφατα όπλα και όχι με παλιά όπως έκαναν στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικλ Μακόλ, ο οποίος βρίσκεται στην Ταϊπέη, Στόλτεμπεργκ. Πρέπει να προετοιμαστούμε για έναν μακροχρόνιο πόλεμο στην Ουκρανία. Κάλεσε τα μέλη της Συμμαχίας να προετοιμαστούν για μια παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουκρανία και ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ, στη σύνοδο κορυφής που θα γίνει στην Ουάσιγκτον, θα σχηματίσει μια μόνιμη δομή για την οργάνωση των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία και τη χρηματοδότησή τους στην προσεχή σύνοδο κορυφής που θα γίνει τον Ιούλιο στην Ουάσιγκτον, είπαμε. Είπε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε στην Ουκρανία 1 εκατομμύριο βλήματα και τελικά δεν έκανε πράξη την υπόσχεσή της. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αναμένει ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα επιτευχθεί συμφωνία για την επέκταση του ρόλου της Συμμαχίας στη στρατιωτική υποστήριξη για το Κίεβο και τη στρατιωτική εκπαίδευση. Δήλωσε επίσης: η Συμμαχία θα συζητήσει την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ασία, καθώς η κύρια ρωσική βοήθεια προέρχεται από την περιοχή, δηλαδή Βόρεια Κορέα και Κίνα. Αντιπρόεδρος της Ιταλίας, ο Σαλβίνη. Ο Στόλτεμπεργκ να παραιτηθεί ή να αλλάξει τη δήλωσή του. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μας αναγκάσει να σκοτώνουμε στη Ρωσία, ούτε μπορεί κανείς να μας αναγκάσει να στείλουμε Ιταλούς στρατιώτες για να πολεμήσουν ή να πεθάνουν στην Ουκρανία. Η Ρώμη προμηθεύει το Κίεβο με όπλα μόνο για να αμυνθεί, όχι για να πολεμήσει, χτυπήσει και σκοτώσει έξω από την επικράτειά της. Αυτός ο κύριος, ο Στόλτεμπεργκ, πρέπει να είτε να ζητήσει συγγνώμη, είτε να διορθώσει τη δήλωσή του ή να παραιτηθεί. Foreign policy. Προσέξτε εδώ τώρα. Κάτι γίνεται και αν τα κάνουν, γιατί τα δημοσιεύουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τα δίνουν στη δημοσιότητα. Η ομάδα του Biden απαιτεί φωνικές επιθέσεις
και να βάλουν φωτιά στη Ρωσία οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο Λευκός Οίκος χρειάζεται επειγόντως νέες νίκες για τους Ουκρανούς, επομένως απαιτούν περαιτέρω επιθέσεις στα ρωσικά, στις ρωσικές γραμμές και χτυπήματα στο παλιό ρωσικό έδαφος, γράφουν οι αναλυτές Steve Cohen και John Gentile στο περιοδικό Foreign Policy. Ας σημειώσουμε το νέο σχέδιο νίκης για την Ουκρανία ανατυπώθηκε αμέσως από την μεγαλύτερη εταιρεία ανάλυσης στον κόσμο, τη Rand Corporation, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ανεπιθύμητος οργανισμός. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο πρέπει να βομβαρδίσει με το σχέδιο που διέρευσε. Αεροδρόμια, αεροπλάνα, στρατιωτικές βάσεις, πολεμικά πλοία, εκτοξευτές πυράβλων, σιδηροδρόμους, δηληστήρια, εργοστάσια όπλων, τυχόν σημαντικές οικονομικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υποδομής στην παλαιά ρωσική επικράτεια, δηλαδή μέσα στο ρωσικό έδαφος. Ο Μακόλ που βρίσκεται στην Ταϊπέη, το Πεκίνο δεν θέλει ειρήνη. Το Πεκίνο δεν θέλει την επανένωση με την Ταϊβάν με ειρηνικά μέσα. Έτσι ερμήνευσε την άσκηση που έκανε προχτές τη διήμερη που περικύκλωσαν το νησί. Και πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Ο Στόλτεμπεργκ υπερεύει τις εξουσίες του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας το δικαίωμα του Κιέβου να πραγματοποιεί χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος με δυτικά όπλα, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέη Λαυρόφ. Αμφιβάλλω ότι ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να αναλάβει τέτοια ευθύνη, να μιλήσει εξ ονόματος των μελών της Συμμαχίας, όταν αυτό το θέμα συζητήθηκε στο ΝΑΤΟ. Όχι σε επίπεδο Γραμματείας και Γενικού Γραμματέα, αλλά εντός της Συμμαχίας. Αυτό περιλαμβάνει τις χώρες μέλη και εφαρμόζει τη βούλησή τους. Πιστεύω ότι υπερεύει της εξουσίας του. Δεν συζητήθηκε, λέει. Δεν υπάρχει απόφαση συλλογική, ό,τι είπε ο Σαλβίνη δηλαδή. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ως απάντηση στις εκκλήσεις Ζελένσκι να συμμετάσχει ο πρόεδρος της Κίνας ο Τζίνπινγκ στη Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία στην Ελβετία, στο Λουκέρνι, είπε τα εξής. Υποστηρίζουμε μία ειρηνευτική διάσκεψη αναγνωρισμένη τόσο από τη Μόσχα όσο και από το Κίεβο. Η διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας πρόσθεσε ότι η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ να σκεφτούν βαθιά την ευθύνη τους για την εμφάνιση αλλά και για την κλιμάκωση της Ουκρανικής κρίσης. Τα ρίχνουν τις ευθύνες δηλαδή στις ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι έφτασε στην Ισπανία για να υπογράψει διμερή συμφωνία ασφάλειας και να συνομιλήσει με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Εδώ έχει γραφτεί στον ελληνικό τύπο, όχι, το είπαν και οι ίδιοι οι Ουκρανοί, οι δικοί μας το κρύβουν, ότι έχει συμφωνήσει προφορικά να υπογραφεί συμφωνία ασφάλειας και με την Ελλάδα. Αλλά μάλλον ο Μητσοτάκης το είπε, μη μου κάτσε να περάσει το 30%, μην πέσω κάτω, μετά τις εκλογές θα κοροϊδέψουμε τους Έλληνες. Εντάξει. Η Ισπανία θα δώσει στρατιωτική βοήθεια πάνω από $1 δισεκατομμύριο στην Ουκρανία που θα περιλαμβάνει 19 άρματα μάχης Leopard 2A4, βλήματα για συστήματα αεράμινας Patriot, πυρομαχικά και άλλα όπλα. Η Ρωσία σαμποτάρει την Ευρώπη για να επιβραδύνει τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία, έγραψε το New York Times και λέει ότι έχουν γίνει διάφορες περίεργες κινήσεις σε χώρες της Ευρώπης, σε αποθήκες, σε υποδομές που λέει πιθανολογεί, λέει ότι είναι αποτέλεσμα δολιοφθορών που έχει κάνει η Ρωσία για να μην φτάσουν έγκαιρα τα όπλα στην Ουκρανία. Η Πολωνία αποφάσισε να περιορίσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της χώρας στους Ρώσους διπλωμάτες, δήλωσε ο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έστειλαν μήνυμα στο Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι η Ρωσία μπορεί να εξαιρέσει τους Ταλιμπάν από τη λίστα των απαγορευμένων οργανώσεων και να συνεργαστεί μαζί τους σε όλους τους τομείς. Άρα η Ρωσία αναγνωρίζει τους Ταλιμπάν ως νόμιμη κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Κάποιο λόγο έχουν να ασκήσουν επιρροή στο Αφγανιστάν. Ρώσος Υπουργός Οικονομικών. Η Ρωσία έχει πολλά παγωμένα αμερικανικά και ευρωπαϊκά κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία. Επομένως είμαστε έτοιμοι να δημεύσουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα κεφάλαια της Δύσης προς όφελος του ρωσικού προϋπολογισμού εάν αυτό αποφασιστεί. Bloomberg. Το Σουδάν είναι έτοιμο να δώσει στη Ρωσία άδεια να ανοίξει ένα κέντρο θαλάσσιας επιμελητίας, μια βάση δηλαδή, ναυτική βάση,
στην ακτή της Ερυθρέας Θάλασσας με αντάλλαγμα την απόκτηση ρωσικών όπλων. Ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία απειλείται λόγω της πληθώρας φθηνών κινέζικων εξαγωγών, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ. Έχουμε πρόβλημα με ένα οικονομικό μοντέλο στο οποίο η Κίνα παράγει όλο και περισσότερες φθηνότερες βιομηχανικές συσκευές, επειδή αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή όχι μόνο για την Ευρώπη, όχι μόνο για τη ΣΥΠΑ, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, δήλωσε ο Λεμέρ σε έκθεσή του. Πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πώς να το λύσουμε? Ο κόσμος θέλει τα πιο φθηνά. Λοιπόν, τώρα έχουμε κι άλλα, δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να το τελειώσουμε. Ό,τι έμεινε, αν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ευχαριστώ εκτός των άλλων και τους φίλους που υποστηρίζουν το κανάλι, την κυρία που ήρθε εδώ με τα δυο παιδιά που έχει στην Αγγλία και βοήθησε το κανάλι. Σας ευχαριστούμε όλους, να είστε όλες και όλοι καλά και να προχωράμε δυνατά. Καληνύχτα, γεια σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.